Έγινε συζήτηση της προσωρινής διαταγής σήμερα, η οποία αφορά την ερμηνεία της απόφασης. Δεν μιλάμε για το αν ισχύει αποφάσεις ασφαλιστικών. Το ότι ισχύει αποφάσεις ασφαλιστικών το έχει παραδεχτεί ο ίδιος ο Δήμος στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, νομίζω είναι 87-24 φέτος, στην οποία αναφέρει ότι η απόφαση ισχύει μέχρι ανάκληση ή μεταρρύθμιση και ζητάει από την νομική υπηρεσία να προχωρήσει σε αίτηση ανάκληση μεταρρύθμιση. Αυτή η απόφαση ελήφθη, φυσικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ, διότι αποφασίσανε ότι είναι πιο απλό να αρχίσουν να κόβουν μέσα στον Αύγουστο χωρίς να τους ενδιαφέρει η απόφαση του δικαστηρίου. Γι' αυτό προκαλέσαμε τη δίκη σήμερα για την ερμηνεία της απόφασης. Η πρόεδρος ήθελε να ενημερωθεί γενικότερα για το θέμα. Έχουμε προσκομίσει όλα τα στοιχεία που μας ζητήθηκαν, μεταξύ των οποίων και το εδώ και χρόνια εγκεκριμένο πολυδομικό σχέδιο, την κυκλοφοριακή μελέτη του Μασταμπά, που προβλέπει μονοδρομήσεις, φάρδυμα πεζοδρομίων και την ένταξη των υφιστάμενων δέντρων, το οποίο η κυρία Φραγκούλη ισχυρίστηκε ότι δεν το γνωρίζει. Αυτά. Τη Δευτέρα θα βγει η απόφαση λόγω φόρτου εργασίας του Προέδρου. Μέχρι τη Δευτέρα δεσμεύτηκε ο δικηγόρος, ο συνάδελφος του Δήμου, ο κ. Καρνίκης, και ο αντιρρομόδος αντιδήμαρχος, ο κ. Γιαλιτάκης, που ήταν παρόντες, ότι δεν θα προβούν σε καμία κοπή. Ελπίζουμε μέσα από το κύριο να μην έχουμε τίποτα. Και τη Δευτέρα θα περιμένουμε την απόφαση της προσωρινής διαταγής. Ωραία. Τι έγγραφα σας ζητήθηκε να καταθέσετε? Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η ερμηνεία της, ο λόγος για τον οποίο τα ασφαλιστικά ισχύουν. Και μας ζητήθηκε να κοινοποιήσουν, να προσκομίσουμε και έγγραφα αναφορικά με τα δέντρα. Τις τεχνικές μελέτες από το Δήμο ζητήθηκε, η σύμβαση με τον εργολάβο. Ζητήθηκαν ό,τι έγγραφα είχαμε για να προσελκύσουμε την υπόθεση. Θα δούμε τώρα τη Δευτέρα τι θα αποφαθεί το δικαστήριο. Μέχρι τότε δεν μπορούν να ξανακόψουν τίποτα από τα δόντρα αυτά και όλα όσο περιλαμβάνονται στις άδειες μικρής κλίμακας, οι οποίες και αυτές θα προσβληθούν αναλόγως στα αρμόδια δικαστήρια. Άρα τη Δευτέρα επανεξετάζεται η υπόθεση? Όχι, τη Δευτέρα δεν επανεξετάζεται η υπόθεση. Τη Δευτέρα θα εκδοθεί προσωρινή διαταγή επί της αίτησης ερμηνείας που έχουμε καταθέσει. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να σταματήσουμε τη σκοπή αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Πόσα άτομα συμμετέχουν στη μήνυση αυτή? Δεν είναι μήνυση, είναι έτσι ασφαλιστικών μέτρων. Αυτή είναι γύρω, δεν θυμάμαι τώρα, 15-17, δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Έτσι είναι όσοι είναι εδώ τώρα, σήμερα ήταν που μπορούσαν να έρθουν. Γιατί ξαναλέμε, είναι Αύγουστο. Οι άδειες μικρής κλίμακας βγήκαν από 2 με 13 Αυγούστου, προκειμένου να μην είναι κανείς εδώ. Έτσι, το ξαναλέμε αυτό. Επίσης, μπορώ να σας στείλω, σε όποιον ενδιαφέρεται, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρει ότι είναι σε ισχύ αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. Του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Εντάξει.